Θα έχουμε τώρα τη χαρά να μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά για θέματα επενδύσεων και ανάπτυξης, αλλά και το ρόλο της κεφαλαγοράς, με τον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, τον κύριο Ιωάννη Τσακίρη. Καλώς ήρθατε, κύριε Τσακίρη. Και τον Πρόεδρο του Κυπριακού Χρηματιστηρίου, τον κύριο Μαρίνο Χριστοδουλίδη. Καλώς ήρθατε, κύριε Χριστοδουλίδη. Σας περιμένω απάνω να ξεκινήσουμε την κουβέντα. Υπόθηκε και χθες, αλλά η λέξη ανάπτυξη και επενδύσεις νομίζω είναι το θέμα που έχει συζητηθεί πιο πολύ και απασχολεί όλους μας πάρα πολύ. Από όλα αυτά και τους υπουργούς που ακούσαμε χθες, τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις, τις πρωτοβουλίες που προωθούνται, εσείς τι θα ξεχωρίζατε, ποιες μεταρρυθμίσεις θα ξεχωρίζατε ως πιο σημαντικές στην κατεύθυνση της επιτάχυνσης της ανάπτυξης της οικονομίας? Ναι. Ωραία. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ το ΣΒΕ για αυτή τη διοργάνωση και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Όντως είμαστε σε μια εποχή... Δεν ακούγεται. Σε μια εποχή πολύ γρήγορη και το ερώτημα των επενδύσεων και της ανάπτυξης είναι από τα βασικότερα. Σε αυτό που ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι η ανάπτυξη απαιτεί κεφάλαια. Είναι βασικός κανόνας. Και αυτό που θέλουμε να κάνουμε εμείς, τουλάχιστον στο δικό μου το κομμάτι, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του ΕΣΠΑ, μέσω του ΠΟΥΔΟΕ, μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας, είναι να επιταχύνουμε τη ροή των κεφαλαίων προς την ανάπτυξη, έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν όπως πρέπει και να επιτύχουμε τους ρυθμούς πραγματικά που θέλουμε. Μέσα από αυτό θα ήθελα να πω ότι να μην ξεχνάμε και τις προκλήσεις που έρχονται μπροστά μας. Δεν τις έχουμε δει ακόμα, αλλά σύντομα θα είναι πάρα πολύ ορατές. Απλά τις συζητάμε, που είναι η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, είναι η κλιματική αλλαγή. Άρα θα πρέπει και προς αυτή την κατεύθυνση να σχεδιάζουμε μακροχρόνια, προκειμένου να μετατρέψουμε το threat σε opportunity, να το πω έτσι. Αυτές είναι λίγο πολύ γενικές γραμμές το όραμα που έχουμε. Το θέμα της ρευστότητας και της χρηματοδότησης των επενδύσεων είναι κάτι που απασχολεί πάρα πολύ, δεδομένου ότι το τραπεζικό σύστημα ακόμα δεν έχει βρει το βηματισμό του. Δεν έχουν αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα των κόκκινων δανείων. Υπάρχουν εναλλακτικά εργαλεία, δυνατότητες που έχετε στο σχεδιασμό σας ή θα δούμε το επόμενο διάστημα ώστε να διευκολύνετε τη χρηματοδότηση και τη ρευστότητα στην αγορά? Βεβαίως. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε ουσιαστικά να κάνουμε πλήρη χρήση των διαφόρων νέων, μοντέρνων, έξυπνων, ευέλικτων χρηματοδοτικών εργαλείων που μπορούμε να δημιουργήσουμε και να υλοποιήσουμε μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και αφορούν κατά βάση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερη έμφαση θέλουμε να δώσουμε και στο scale-up των επιχειρήσεων. Δηλαδή είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις να μεγεθυνθούν, ειδικά αυτές που έχουν δυνατότητες ανάπτυξης και εξωστρέφειας, να μεγαλώσουν. Γιατί όσο πιο μεγάλες γίνονται, τόσο περισσότερο ισχυρές είναι απέναντι σε πιθανές κρίσεις ή αποτυχίες της αγοράς. Άρα, χρηματοδοτικά εργαλεία, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και μπορώ να πω, να ονομάσω κάποια εγκυοδοτικά σχήματα, χαρτοφυλακίων, δανείων. Θέλουμε, σκεφτόμαστε και προχωράμε να ενεργοποιήσουμε χρηματοδοτικά εργαλεία για τους επιχειρηματικούς αγγέλους, για χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων στο πολύ πρώιμο στάδιο και διάφορα τέτοιες ενέργειες που θα μας επιτρέψουν γρήγορα η πρόσβαση στη χρηματοδότηση να επιτευχθεί εν μέσω αυτής της κατάστασης που περιγράψατε των τραπεζών που λόγω των NPL σε αυτή τη στιγμή αδυνατούν να επιτοπλίστων να ικανοποιήσουν την ανάγκη ρευστότητας. Στο σχεδιασμό υπάρχουν κάποιες ενέργειες για την επιτάχυνση των χρήσης των εργαλείων αυτών, γιατί μέχρι τώρα
Υπήρχαν και στο παρελθόν πολλά τέτοια χρηματοδοτικά εργαλεία, αλλά υπάρχουν παράπονα ως προς την αποτελεσματικότητα και το χρονοδιάγραμμα. Αυτό σας είπα, που είπα πιο πριν, είναι ότι θέλουμε να τα κάνουμε πιο έξυπνα, πιο ευέλικτα και πιο μοντέρνα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μάλλον να με συγχωρέσετε. Μέσα από την αναπτυξιακή τράπεζα θα κάνουμε δύο πράγματα και θα έρθω σε αυτό που είπατε. Θα κάνουμε δύο πράγματα. Το ένα είναι να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε αποτυχίες της αγοράς, market failures που λέμε, αλλά το άλλο είναι να βοηθήσουμε την οικονομία να πάει προς την κατεύθυνση που θέλουμε έναντι των προκλήσεων που προείπα. Όσον αφορά τα χρηματοδοτικά εργαλεία που είπατε, ένα παράδειγμα είναι ότι αλλάζουμε ένα υφιστάμενο χρηματοδοτικό εργαλείο, που είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας, έτσι ώστε ένα κομμάτι του να βοηθήσει και επιχειρήσεις οι οποίες επλήγησαν από την κατάρρευση της Thomas Cook, για παράδειγμα, δίνοντας άτοκα δάνεια έως 70% του κεφαλαίου, που μέχρι τώρα αυτό δεν μπορούσε να γίνει. Θέλει λίγο χρόνο, αλλά είναι σε διαδικασία υλοποίησης. Άρα αντιμετωπίζουμε κάποιες αποτυχίες της αγοράς ή κάποια συμβάντα που δεν τα περιμέναμε, αλλά απ' την άλλη συνεχίζουμε να φτιάχνουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία με τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να αντιμετωπίζουν και τις προκλήσεις που έρχονται. Σας ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Πρόεδρε, να περάσουμε λίγο στην Κύπρο. Αν θέλετε να μας μεταφέρετε πολύ γρήγορα την εικόνα της κυπριακής αγοράς σήμερα, μετά από τις αρκετές περιπέτειες που περάσατε και εσείς, υπήρχε η τραπεζική κρίση, μετά η κρίση στην Κύπρο. Σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα? Καταρχάς, ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου για την πρόσκληση, ιδιαίτερα τον φίλο του Θανάσιο Σαββάκη και συνεργάτη. Θέλω να πω έτσι πολύ επιγραμματικά ότι η Κύπρος, παρόλη την δύσκολη κατάσταση που πέρασε το 2013 και με το κούρεμα των καταθέσεων, το οποίο ήταν πρωτοφανές για τα ευρωπαϊκά δεδομένα, κατάφερε, μπορώ να πω, αρκετά γρήγορα να επανέλθει σε ρυθμούς ανάπτυξης. Αυτό οφείλεται σε διάφορους παράγοντες. Ο πρώτος και κύριος παράγοντας είναι το μικρό μέγεθος της οικονομίας, που αυτόν την καταστά ευέλικτη και μπορεί να αλλάζει κατεύθυνση πολύ πιο εύκολα από μια μεγαλύτερη οικονομία, όπως είναι η Ελλάδα. Ο άλλος λόγος ήταν η συνένεση που είχε καταφέρει να φέρει η συγκεκριμένη κυβέρνηση μεταξύ των εργοδοτικών οργανώσεων και των πολιτικών κομμάτων και των όλων των φορέων της αγοράς, για να εφαρμόσουν ένα μνημόνιο το οποίο στο τέλος της μέρας εφαρμόστηκε κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αρκετά γρήγορα, και αυτό βοήθησε στην έξοδο από την κρίση πολύ πιο γρήγορα από ό,τι θα γινόταν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Και θεωρώ ότι όλα αυτά οδήγησαν την Κύπρο σε 2-3 χρόνια να μπορέσει να ανακάμψει. Σήμερα βρίσκεται σε ένα ρυθμό ανάπτυξης γύρω στο 3%, που θεωρώ ότι είναι αρκετά καλός. Ελπίζω να μην ξαναεπαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, να συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και την επόμενη κρίση, γιατί συνήθως ξεχνάμε ότι έρχονται κρίσεις και νομίζουμε ότι υπάρχει μόνο ανάπτυξη. Θα έρθει και η επόμενη κρίση και ελπίζω να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα που είχαμε στην προηγούμενη. Στην Κύπρο υπήρξε ένα στρατηγικό σχέδιο για την ανάκαμψη της χρηματιστηριακής αγοράς, της κεφαλαίας αγοράς μετά την κρίση. Πείτε μας λίγο τα βασικά σημεία του σχεδίου αυτού και τα αποτελέσματα. Ναι. Το χρηματιστήριο δεν ήταν μόνο στην τελευταία κρίση που είχε σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς, από την κρίση τη χρηματιστηριακή του 1999-2000, μέχρι να μπορέσει να επανέλθει, ξεκίνησε η άλλη κρίση, η οικονομική και η τραπεζική, η οποία κορυφώθηκε το 2013, και επηρεάστηκε και οι εισηγμένες εταιρείες και το χρηματιστήριο, αλλά και
οι επενδυτές αρκετά, ούτως ώστε η χρηματιστηριακή αγορά να είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Το νυν συμβούλιο ξεκινήσαμε από το 2015 με ένα στρατηγικό πλάνο με διάφορα κινήσεις αναπτυξιακές για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε την κυπριακή κεφαλαία αγορά σε πλήρη ανάπτυξη. Να αναφέρω έτσι 5-6 σημαντικά σημεία τα οποία θεωρώ ότι βοήθησαν και θα βοηθήσουν στο μέλλον την κυπριακή χρηματιστηριακή αγορά. Είναι η νέα αγορά, ένας πολυμερής μηχανισμός διαπραγμάτευσης, ο οποίος υλοποιήθηκε μετά το 2013 και ο οποίος κατάφερε να φέρει εταιρείες και κυπριακές μικρές, αλλά και από το εξωτερικό, για να εισαχθούν στο χρηματιστήριο. Μια άλλη κίνηση που έγινε, κάναμε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών και βοηθούμε στην προσφέροντας υπηρεσίες στα κυβερνητικά ομόλογα σαν χρηματιστήριο, όπου και εκεί έχουμε ένα σημαντικό εισόδημα. Λόγω του ότι είδαμε την αναγκαιότητα να εισαχθούν νέες εταιρείες και νέα προϊόντα στο χρηματιστήριο, ζητήσαμε και καταφέραμε να πάρουμε κάποια κίνητρα φορολογικά. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ένα-δύο τελευταία που έχουμε καταφέρει ήταν να μειώσουμε, λόγω του ότι είδαμε ότι και παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα αρκετά δούλεψαν τα εταιρικά ομόλογα. Στην Κύπρο ήταν ανύπαρκτη αυτή η αγορά λόγω ενός μιας φορολογίας που είχαμε ειδικά για τους τόκους, η οποία ονομάζεται άμυνα, που πάει ουσιαστικά στον κυβερνητικό κουρβανά, αλλά λέγεται άμυνα η συγκεκριμένη, ήταν 30%. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι με φορολογία 30% πάνω στους στόκους των ομολόγων δεν μπορούσε να αναπτυχθεί μια αγορά. Με κινήσεις δικές μας και πείσαμε το Υπουργείο και καταφέραμε πρόσφατα να μειωθεί στο 3% η συγκεκριμένη φορολογία, που ήταν και τα κυβερνητικά ομόλογα. Οπότε θεωρούμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι που θα μπορεί να αναπτυχθεί είναι τα εταιρικά ομόλογα λόγω της μείωσης αυτής της φορολογίας. Καταφέραμε να τροποποιηθεί ο κανονισμός πολιτογράφησης ξένων επενδυτών και θα μετρά μέσα στα επιλέξιμα κριτήρια και επενδύσεις σε εισηγμένες εταιρείες στη δευτερογενή χρηματιστηριακή αγορά του ΧΑΚ. Οπότε και αυτό θα βοηθήσει στη ρευστότητα. Ένας άλλος τομέας που έχουμε πάρει μια πρωτοβουλία και ήταν, θεωρώ, μια πολύ καλή κίνηση, ήταν να κινηθούμε στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος είναι πολύ υποσχόμενος και για την Ελλάδα και για την Κύπρο για τα χρηματιστήρια. Εκεί έχουμε αναλάβει σαν κυπριακό χρηματιστήριο να δημοπρατούμε τα δικαιώματα εκπομπής αερίων του Θερμοκυπρίου της Κυπριακής Δημοκρατίας σαν εκπληστηριαστές, το οποίο το κάνουμε με επιτυχία τα τελευταία χρόνια. Και στα πλαίσια αυτά και μέσα στα πλαίσια της κοινής πλατφόρμας που έχουμε με το Χρηματιστήριο Αθηνών, η οποία εδώ θα ήθελα να αναφέρω ότι λειτουργεί επιτυχημένα από το 2006, και αυτό θέλω να ευχαριστήσω και ιδιαίτερα τον φίλο Σοκράτη Λαζαρίδη για τη συνεργασία που έχουμε και του όλα τα στελέχη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Καταφέραμε και επενδύσαμε σαν ο έκτος μέτοχος του Χρηματιστηρίου Ενέργειας της Ελλάδας με ένα ποσοστό 10%. Το Φεβράριο του 2019, στα πλαίσια αυτής της επένδυσης, και μαζί με τους συνεργάτες μας στο Χρηματιστήριο Ενέργειας της Ελλάδας και το Χρηματιστήριο Αθηνών υποβάλαμε μία πρόταση να λειτουργήσουμε την αγορά ενέργειας της Κύπρου, την ηλεκτρικής ενέργειας. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε από το Υπουργείο Εμπορίου της Κύπρου και ακολούθησαν άλλη οδόν. Παρόλο που θεωρώ ότι ήταν λαθασμένη αυτή η απόφαση, ότι πιστεύω ότι αυτός ο τομέας, σε αυτόν τον τομέα το χρηματιστήριο θα είχε πάρα πολλά να προσφέρει και όχι μόνο στην ηλεκτρική ενέργεια αλλά και στην αγορά φυσικού αερίου στο μέλλον.
Φυσικά, εμείς δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε να επιμένουμε σε αυτόν τον τομέα, γιατί θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολλά να δώσουμε. Εντάξει, τελευταία, έτσι, υπάρχει και μια συντονισμένη προσπάθεια από την Κυπριακή Δημοκρατία στον τομέα των συλλογικών επενδυτικών σχεδίων, τα funds, που υπάρχει μια αρκετή κινητικότητα στην Κύπρο. Το χρηματιστήριο δεν έμεινε πίσω και εκεί κάναμε κινήσεις. Εισάγουμε ή έχουμε τη δυνατότητα να εισάξουμε τέτοια funds στις πλατφόρμες του χρηματιστηρίου. Και επίσης τηρούμε μητρώα αυτών των funds, μη εισηγμένων funds, να τα τηρούνται στο μητρώο του χρηματιστηρίου. Στο τέλος, έτσι, θα ήταν παράληψή μου να μην αναφέρω ότι το hack για πρώτη φορά φέτος, για πρώτη φορά στην ιστορία του, και γίνεται αυτό φέτος σε δύο εβδομάδες περίπου, στις 2 του Δεκέμβρη, διοργανώνουμε ένα road show στην Αθήνα που θα έρθουν αριθμός εταιριών του FTSE 20 του χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου να παρουσιάσουν τις προοπτικές τους και να παρουσιάσουν τις εταιρείες τους. Θεωρούμε ότι και αυτό θα βοηθήσει να γνωρίσουν οι Έλληνες επενδυτές τις κυπριακές εταιρείες, τις μεγάλες κυπριακές εταιρείες, και θα βοηθήσει να αυξηθεί ο κύκλος, το turnover του χρηματιστηρίου. Εδώ θα ήθελα, έτσι, με αυτή την ευκαιρία να σας προσκαλέσω, όποιος θέλει μπορεί να έρθει στο Roadshow. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας φιλοξενήσουμε και να ξαναευχαριστήσω το χρηματιστήριο Αθηνών που μας φιλοξενεί και σε αυτή την ενέργεια που κάνουμε. Θα μας κάνετε και ένα σύντομο σχόλιο για την διαδικασία ιδιωτικοποίησης του χρηματιστηρίου. Ναι. Έχει το Υπουργείο Οικονομικών ως ο αρμόδιος φορέας του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, διότι είμαι κρατικός οργανισμός. Έχει προχωρήσει και έχει δώσει σε διεθνή οίκο το mandate για να κάνει τον στρατηγικό σχεδιασμό του χρηματιστηρίου για τα επόμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός έχει τελειώσει, έχει παρουσιαστεί στον Υπουργό, έχει παραδοθεί στο Υπουργείο και είναι υπομελέτη από το Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς περιμένουμε με αγωνία, μπορώ να πω, την πολιτική απόφαση για να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, η οποία θεωρώ ότι θα βοηθήσει ακόμα περισσότερο τη χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου να αναπτυχθεί, το οποίο υπάρχει τεράστια ανάγκη, και δεν το λέω ότι είναι του χρηματιστηρίου ανάγκη να αναπτυχθεί. Είναι ανάγκη για τις μικρομεσαίες περισσότερων εταιρείες της Κύπρου να έχουν ένα αλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης. Να μην έχουν μόνο τον τρόπο χρηματοδότησης από τραπεζικό δανεισμό. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτός είναι ο σκοπός μας. Όχι να αναπτύξουμε το χρηματιστήριο, να αναπτυχθεί ο χρηματιστηριακός θεσμός. Σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ολοκληρώνουμε. Υπάρχει κάποια κυρία, κύριος, που θα ήθελε να υποβάλει κάποια ερώτηση στους προσκεκλημένους μας, στους ομιλητές μας? Εγώ είμαι Παπαδόπουλος Ανέστης. Εργάζομαι σε μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες στη Βόρεια Ελλάδα, με σημαντική εξωστρέφεια. Ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Υπουργέ, εξ αφορμής της δεκαετούς κρίσης που περάσαμε, υπάρχει στο υποπτικό περιβάλλον της Ευρωζώνης, στον τραπεζικό χώρο, η εποχούμενη Βασιλεία 4. Η Βασιλεία 4 δεν εφαρμόστηκε, γιατί με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς, αν εφαρμοζότανε, θα λείπανε 800 δις από το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζώνης. Για τον λόγο αυτό δόθηκε μία αναβολή, πήγε προς τα πίσω, και περιμένοντας τις αποφάσεις του Προέδρου Τραμπ για χαλαρότερη κεφαλαϊκή εποπτεία στον τραπεζικό χώρο. Σημειώνω ότι οι αμερικάνικες τράπεζες έχουν περάσει τα απαιτούμενα κεφαλαιακά επίπεδα από το 2008. Στην Ευρώπη αυτό ακόμα είναι ένα ζητούμενο. Εάν λοιπόν δεν περάσει η πολιτική Τραμπ, και δεδομένου έναν πόλεμο ο οποίος είναι undercover μεταξύ της Ευρώπης και της Αμερικής και της Κίνας, είναι μια ιδιότυπη σχέση αυτή που ακόμα δεν έχει μεταφραστεί και αποτυπωθεί. Αν θέλετε λίγο πιο σύντομα τώρα. Ήθελα να σας ρωτήσω, εάν μια τέτοια εφαρμογή και η επίπτωσή της στο τραπεζικό σύστημα, εάν η πολιτεία
έχει λάβει κάποια μέτρα για να προστατεύσει την επιχειρηματικότητα και με ποιο τρόπο, για να μην ξαναγυρίσουμε πίσω σε όρους 2009, 2010 και 2011. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Δυστυχώς δεν είμαι ο καθήλυντα αρμόδιος να απαντήσω λεπτομερώς για το θέμα της Βασιλείας 4. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση, μια μεγάλη κουβέντα πάνω σε αυτό. Και από όσο ξέρω, ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό το θέμα. Εγώ όμως θα ήθελα να σας πω το εξής και να παίρνω σε αυτό που είπατε ότι εκπροσωπείτε μια μεγάλη εταιρεία στη Βόρειο Ελλάδα εξωστρεφή και να το συνδέσω με αυτά που είπα προηγουμένως, ότι πέρα από τα κεφάλαια που χρειάζεται η οικονομία για ανάπτυξη, τα κεφάλαια που χρειάζονται οι επιχειρήσεις, χρειάζονται και κίνητρα. Και όσον αφορά τουλάχιστον το Υπουργείο Ανάπτυξης και έχοντας τα διαρθρωτικά ταμεία σαν εργαλεία χρηματοδότησης, ένα άλλο πράγμα που κάνουμε είναι, για παράδειγμα, να δώσουμε κίνητρα, όχι φορολογικά, αλλά κίνητρα ανταγωνιστικότητας στις ελληνικές επιχειρήσεις. Και ένα παράδειγμα είναι ότι αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς να θέσουμε σε εφαρμογή ένα σύστημα, μια δράση μέσω των διαρθρωτικών ταμείων, η οποία θα υποστηρίζει τη μεγέθυνση των εταιριών και την ενδυνάμωση των υπαρχόντων επιχειρήσεων με υποστήριξη του μισθολογικού τους κόστους, σύμφωνα με τους χάρτες περιφερειακών ενισχύσεων. Αυτό, με απλά λόγια, θα υπάρχει ένα σημαντικό κίνητρο για επιχειρήσεις να αυξήσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους. Πλήρους απασχόληση πάντα. Αυτό και θα αυξήσει την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητα και όλα όσα χρειάζονται προκειμένου να αναπτυχθούν. Και η υποστήριξη αυτή θα αφορά συνολικά το μισθολογικό κόστος αυτών των εργαζομένων. Αυτό και θα μειώσει την ανεργία, αλλά και παράλληλα θα στηρίξει και τα ασφαλιστικά ταμεία, γιατί περισσότεροι εργαζόμενοι θα έχουν δουλειά. Αυτό είναι ένα κομμάτι που αφορά τα κίνητρα. Άρα, η μεγέθυνση των εταιριών, οι οποίες και μετά θα γίνουν πελάτες των χρηματιστηρίων, ελπίζουμε, είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Δεν μπορώ να σας πω για την τέταρτη βασιλεία λεπτομέρειες, αλλά σας λέω αυτό. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τσακίρη, κύριε Χριστοδουλίδη. Ευχαριστούμε πολύ.